Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνικών στην Ενέργεια διοργάνωσε σήμερα αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον Άγιο Δημήτριο, αλλά και όχι μόνο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την εντατικοποίηση της εργασίας, με τα 12 ώρα που δουλεύουν στο σύστημα βάρδιας, αλλά και με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που επικρατούν και στα ημερήσια συνεργεία εδώ και πολύ καιρό. Αυτό εδώ δεν είναι τυχαίο, ούτε γίνεται γιατί είναι κακοί κάποιοι, απλώς υπάρχει σε εξέλιξη η κατάσταση των συνταξιοδοτήσεων, δεν γίνονται προσλήψεις και φυσικά αυτά με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στο να υπάρχουν και εργατικά ατυχήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, και πολλές φορές στοιχίζουν και τη ζωή των ίδιων των εργαζόμενων. Γι' αυτό λέμε στους συναδέλφους ότι τίποτε καλό δεν μπορούν να περιμένουν από την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από την ανταγωνιστικότητα, το οποίο έρχεται σε βάρος και των εργαζόμενων αλλά και του λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση βάζουν πλάτη και η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος, αυτοί που βγάζουν και μαϊμούδες αντιπροσώπους και ψηφίζουν από το ένα σωματείο στο άλλο, αλλά για τα ζητήματα που καίνε τους συναδέλφους ή κρατάνε πολλές φορές αποστάσεις ή στην καλύτερη περίπτωση μέσα κάτω από κάποια πίεση μπορούν να πούνε και μια κουβέντα, αλλά δεν θίγουν τα πραγματικά αίτια που, ξαναλέω, είναι η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός. Και δυστυχώς για μια φορά ακόμα για μια τέτοια διαμαρτυρία η εμφάνιση της αστυνομίας είναι και αυτό μια πρόκληση απέναντι στους συναδέλφους που δουλεύουν με αυτούς τους εντατικούς ρυθμούς που κινδυνεύει η ζωή τους, και να έχουμε και την αστυνομοκρατία από πάνω μας.